Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα με διαφορετικές ηλικίες και στυλ ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Υποψήφιες ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Ενδιαφέρει, δεν έχω ξαναπάει. Για να δούμε, θα βρούμε κάτι. Θα πρέπει να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το μπάτζετ που είναι συγκεκριμένο. Κλαίνε και τα κοριτσάκια. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν τα απρόπτα. Εφέκτο μικρόφωνο μου, πώς σας λένε? Μαργαρίτα. Χάρηκα Μαργαρίτα. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Το λαστιχάκι μπήκε εκτός χρόνου στο μαλλί σου. Δεν ήταν καθόλου σωστό αυτό που έκανε με το λαστιχάκι. Το θεώρησα αδικία. Το τζιν και στο πάνω και στο κάτω μέρος αλλάζει λίγο το στυλ σου, δεν είσαι και τόσο κομψή. Είναι ισχυρό γνώμων. Αυτά που πιστεύει θεωρεί ότι είναι τα σωστά και δεν δέχεται καθόλου κριτική από εμάς. Και η τσάντα δεν είναι για την ηλικία σου. Είναι αδιάφορη. Τι σχέση τώρα είχε όλο αυτό που έβλεπα με την περιβόητη σκορδαλιά Παύλα Μπακαλιάρο? Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Αυτές είναι οι 5 υποψήφιες Shopping Star της εβδομάδας. Ξεκινάμε με την 34χρονη Λαμπερή Κωνσταντίνα. Λοιπόν, κορίτσια, αυτό είναι το χρώμα μου. Μπουρλιά κι εγώ, μπουρλιά κι ο μπακαλιάρος. Την τρίτη παίρνει τη σκυτάλη 42χρονη Αϊκίνητη Ελεάνα. Ό,τι έχω βάλει είναι υπέροχα. Κάνεις ό,τι θέλεις και χορεύεις. Την τετάρτη κάνει τα ψώνια της 20χρονη Μοδάτη Ελισάβετ. Πού έχεις φέρει το καλύτερο μπακαλιάρο? Τα έχω φάει στην Νέα Κηφισιά. Ωραία, μήπως θα πάμε και στην Νέα Κηφισιά, κορίτσια? Την πέμπτη βγαίνει για ψώνια η 49χρονη Κομψή Ασπασία. Θα πάρω μια ψαροβάρεγα το μωρό μου. Την εβδομάδα κλείνει η 20χρονη Δυναμική Δέσποινα. Το θάλασσι της θάλασσας κι όλο το μπλε του χάρτη. Θα καταφέρουν να βρουν το ιδανικό για εκείνες σύνολο. Ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τις υποψήφιες Shopping Star της εβδομάδας. Ξεκινάμε με την Ελεάνα από το Περιστέρι. Είναι 42 ετών, φυσικός και παντρεμένη με 2 παιδιά. Έλα, γιατί έχω κάτι απορίες από τη Δευτέρα Λυκείου. Να μας μιλήσεις για τη σχάση και τη φέξη. Κάθισε, σου φέρνω παρέα. Επόμενη, η Ασπασία από τα Γιάννενα. Είναι 49 ετών, πυροσβέστρια παρακαλώ και ελεύθερη με 3 παιδιά. Πω, πω. Τι, έχουμε καμιά φωτιά? Τι ωραία. Α. Χαίρετε. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Πώς είσαι? Μια χαρά. Το όνομά σου? Ελεάνα. Εσένα? Εγώ είμαι η Ασπασία. Χάρηκα, Ασπασία. Και εγώ το ίδιο. Να είσαι καλά, να περάσουμε όμορφα. Ναι, ναι. Εύχομαι κι εγώ. Καλώς τη δημοσιογράφο της παρέας, την Ελισάβετ, που μας έρχεται από τη Χαλκίδα. Είναι μόλις 20 ετών και βρίσκεται σε σχέση. Γεια σας, κορίτσια. Καλώς την. Καλώς την. Τι κάνετε? Χαίρετε. Τι κάνεις? Καλώς όρισες. Καλή σας βρήκα. Το όνομά σου? Ελισάβετ με λέμε. Με τι ασχολείσαι, Ελισάβετ? Έχω τελειώσει δημοσιογραφία. Κιόλας? Υπέροχα. Πολύ ωραία. Εσείς με τι ασχολείστε? Εγώ είμαι φυσικός. Εγώ είμαι πυροσβέστρια. Ω, ενδιαφέρον. Και τα δύο επαγγέλματα. Ήρθε και η Κωνσταντίνα, είναι μόλις 34 ετών, μας έρχεται από το Πόρτο Ράφτη, εργάζεται ως τεχνίτρια νυχιών και είναι παντρεμένη.
Γεια σας, κοριτσιά. Καλώς. Εγώ είμαι η Κωνσταντίνα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Τι ωραία που είναι εδώ. Εγώ το φτιάξα. Είναι πολύ ωραία το στούντιο. Πάρα πολύ ωραία. Και ωραία χρώματα, έντονα. Έλα, φτάνει. Με τι ασχολείσαι, Κωνσταντίνα? Είμαι τεχνίτρια νυχιών. Α, πολύ ωραία. Μάθε τέχνη και άσπινε. Ήρθε και η φοιτητιώσα νεολαία, η Δέσποινα από την Οίκια που είναι 20 ετών και ελεύθερη. Γεια σας, κορίτσια. Γεια. Καλώς την. Τι κάνετε? Εσύ. Καλά. Μια χαρά. Εσύ. Μια χαρά. Δέσποινα σας. Κωνσταντίνα. Ελισάβετ. Ασπασία. Ελεάνα. Χάρηκα. Δύσκολα όλα. Με τι ασχολείσαι? Σπουδάζω. Είμαι φοιτήτρια κοινωνιολογίας στην Μπάντι εδώ στην Αθήνα. Μπράβο σου. Έτσι όπως θέλετε τα κορίτσια, πιστεύω ότι τις έχω. Τις έχεις? Τώρα θα δείξει. Θα είμαι νικήτρια. Μάλιστα. Έχετε καθόλου αγωνία για το θέμα της εβδομάδας? Και βέβαια έχουμε, πιστεύω όλες μας. Τι θέμα θέλετε? Εγώ πάντως σίγουρα δεν θέλω να είναι βραδινό. Θα συμφωνήσω, ούτε εγώ θέλω βραδινό. Εγώ θα ήθελα βραδινό, μου αρέσει. Και εγώ θα ήθελα βραδινό. Αλήθεια. Μπράβο. Αποφασίστε όμως. Είμαστε τελείως αντίθετες.